Ακόμα και όταν παίζει καλά, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα θέμα, θα πληρώσει οποιοδήποτε λάθος γίνει. Και αυτό έχει φέρει και για πρώτη φορά, εγώ από το 2000 κάνω το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, δεν θυμάμαι ποτέ να υπάρχει υβριστικό σύνθημα εναντίον προπονητή. Mm-hmm. Ποτέ έχω δει πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και απόπειρα χειροδικία σε προπονητή, αλλά υβριστικό σύνθημα όχι. Και δεν στέκομαι τόσο πολύ στη γιούχα κατά τη διάρκεια της αναγγελίας των ενδεκάδων και στο τέλος που λένε και τους προπονητές. Ναι. Αλλά μετά το τέλος του αγώνα είχαμε το, οπότε αυτό θεωρώ ότι επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη υπάρχουσα δύσκολη κατάσταση για τον προπονητή. Έχει πολύ κουβέντα ο Αλόνσο, γιατί έχει προηγηθεί και το παιχνίδι με την Τσέλσι. Ναι. Εκεί ακούστηκε το όνομα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μια και μίλησε για τέρματα ο Κώστας, να προσθέσω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει τα ίδια τέρματα με το Λεβαδιακό. Έτσι, στο φετινό πρωτάθλημα, μετά από 9 αγωνιστικές. Δηλαδή, Όσμπορντ Γιαννιώτας, ο Λεβαδιακός, Τετέι Φώτης Ιωαννίδης Πελίστρη, ο Παναθηναϊκός, ίδια γκολ.